Γεια, Ευτύχης εδώ. Αυτό είναι ένα happy vlog και θα έχει να κάνει με technology. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω αυτό εδώ, που είναι το DJI Osmo, και θα το συγκρίνω με αυτό που κρατάω στο χέρι και γράφω αυτή τη στιγμή, που είναι κάτι παρόμοιο. Είναι μια GoPro πάνω σε ένα gimbal. Ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι καινούριο gadget, θα το χρησιμοποιούμε στην εκπομπή. Έχει πολλά θετικά σε σχέση με αυτό που κρατάω στο χέρι μου. Πριν ξεκινήσω να πω ότι το χρησιμοποιούμε εδώ και μισό χρόνο στο Happy Traveler από τότε που ξεκίνησε. Είναι αυτό που έχει κάνει κάπως διαφορετική και ξεχωριστή την εκπομπή μας, η οποία είναι η πρώτη εκπομπή που γυρίζεται το μεγαλύτερο μέρος με κάμερα στο χέρι από τον παρουσιαστή εμένα, ο οποίος είμαι και σκηνοθέτης, και ουσιαστικά γίνεται από ένα άτομο εκπομπή. Plus την Ηλέκτρα που είναι μαζί μου και με βοηθάει και τραβάει και αυτή με την DSLR. Αλλά η περισσότερη εκπομπή γίνεται με ένα gimbal στο χέρι και μια GoPro. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε το setup, να πάμε στο Osmo, γιατί έχει πάρα πολλές ωραίες λειτουργίες και λένε ότι και η εικόνα μπορεί να είναι και καλύτερη. Αυτό θα το συγκρίνουμε, θα κάνουμε τώρα αυτό το βίντεο για να μου πείτε και εσείς αν θεωρείτε ότι είναι καλύτερη ή χειρότερη εικόνα τουλάχιστον. Είναι ώρα που νυχτώνει, 2 ήλιος, μόλις έφυγε. Και γι' αυτό λόγο θα έχουμε και λίγο συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Πιο μετά που θα ανοιχτώσει, θα φτάσω προς το κέντρο με τα φώτα να συγκρίνουμε και στη νύχτα τις δύο κάμερες. Λοιπόν, Osmo, DJI. DJI είναι εταιρεία που φτιάχνει drones, είναι η πιο μεγάλη και γνωστή εταιρεία. Και επειδή έχει την τεχνολογία με τα gimbal και την κάμερα, έφτιαξε αυτή τη συσκευή, το gimbal, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα σταθεροποιητή τριών αξώνων. Και εκτός από το ότι είναι απλώς ένα σταθεροποιητή, έχει και διάφορες λειτουργίες. Καταρχάς, έχει εδώ ένα μικρό joystick που κουνάει την κάμερα. Μπορείς να κλειδώσεις άξονες. Μπορείς να αλλάξεις πάρα πολλές ρυθμίσεις. Πράγματα που στο άλλο setup που έχω στο χέρι μου εδώ στο αριστερό δεν μπορώ να το κάνω. Εκεί έχω την GoPro 4 τη Hero. Καλή κάμερα, φανταστική. Μας έχει βγάλει φανταστική εικόνα σε όλες τις εκπομπές και γενικά σε βίντεο και vlogs. Αλλά το gimbal από μόνο του δεν έχει πολλές λειτουργίες όπως αυτό. Έχω ένα άλλο gimbal το οποίο έχει κάποιες μικρές λειτουργίες να κλειδώνει άξονες. Αλλά δεν το θεωρώ τόσο καλό. Το καλό gimbal από τα δύο που δοκίμασα ως τώρα ήταν το Lempart, το πράσινο, το οποίο στην αρχή μου είχε ένα πρόβλημα μια μπαταρία. Από εκεί που το είχα πάρει μου την άλλαξαν αμέσως. Και μετά που δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα πάλι στο gimbal, πάλι μου το αλλάξανε. Στο μεταξύ πήρα ένα δεύτερο και θα μου πείτε τι τα παίρνει, σαν καραμέλες. Είναι το βασικό εργαλείο της δουλειάς μας και με αυτό βγάζουμε την περισσότερη εκπομπή. Τέλος πάντων, πήραμε τώρα το Osmo. Θα ανάψω και τα δύο για να καταλαβαίνουμε τι λέμε και τι μιλάμε. Λοιπόν, το Osmo πρώτο καλό που έχει είναι ότι μπορώ να βάλω το κινητό μου εδώ πέρα και να βλέπω τι γράφω. Φανταστικό, ενώ με την GoPro δεν το έχω αυτό. Ακόμα και αν έχω την Silver που έχει την οθόνη από πίσω, δύσκολο. Ακόμα και αν συνδέσω με το Wi-Fi, με το app, ένα κινητό, πού θα το βάλω εδώ πέρα, δεν υπάρχει αυτή η έτοιμη πατέντα gadget. Θα πρέπει να το κάνω μόνος μου. Έτσι κι αλλιώς, εγώ γενικά δεν με ενδιαφέρει πολύ να κοιτάω όταν τραβάω, κυρίως με τον ευρυγόνιο, γιατί πάνω κάτω ξέρω τι γράφω. Αλλά τώρα εδώ, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο να κάνω selfie βίντεο. Μπορώ να τραβάω κιόλας εγώ και να βλέπω λίγο, να κάνω την εικόνα, την γωνία. Και το πολύ καλό είναι ότι φυσικά έχουμε πολύ σταθερή εικόνα. Λοιπόν, πάμε να γράψουμε και με αυτό. Θα τις βάλω δίπλα-δίπλα τις κάμερες. Γράφει τώρα. Αν και γράφει και μέχρι 4K, έχω βάλει να γράφει σε 1080x25. Είναι αυτό το βασικό που γράφουμε και για την εκπομπή. Ωραία, τώρα έχω και δύο κάμερες. Με κοιτάνε. Λοιπόν, θα τις βάλουμε. Πατάω εδώ πέρα 3 φορές το κουμπί και γυρνάει. Οπ, τέλεια. Κοιτάξτε. Οπ. Λοιπόν, τώρα βλέπετε το άλλο setup που χρησιμοποιούμε τώρα. Το Lempart, το gimbal με την GoPro. Πολύ καλό, καλή λαβή. Η μπαταρία κρατάει κανένα 4 ώρο, με δεύτερη ίσο-ray ok για μια μέρα. Έχει πολύ καλή κίνηση. Πολύ καλύτερη από το άλλο. Απλώς δεν μπορεί να πάρει επέκταση, δεν έχει κλειδωμά άξονα, διάφορα πράγματα που δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά γενικά εμένα μου έχει χρησιμεύσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εδώ το selfie φάση. Πατάμε 3 φορές, γυρνάει προς εμάς. Έχουμε κόντρα τον ήλιο. Ωραία. Εδώ στην οθόνη, περιμένετε λίγο να το δούμε, να το κουμπίσω λίγο το άλλο gimbal. Στην οθόνη μπορώ να πειράξω το exposure, δηλαδή βλέπετε, να ανοίξει το διάφραγμα, να είμαι πιο φωτεινός. Γιατί αν
εστιάσει εδώ πέρα, γίνομαι σκοτεινός. Εδώ είμαι φωτεινός, ωραία. Πρώτον έχουμε αυτό το πράγμα, πολύ ωραίο. Εδώ έχω και τις δύο κάμερες. Την GoPro την έχω στο wide αυτή τη στιγμή. Κανονικά θα πρέπει να τη βάλω στο medium, γιατί και η άλλη κάμερα είναι στο medium, αλλά ας πάμε έτσι, γιατί γενικότερα έτσι χρησιμοποιώ την GoPro και έτσι ξέρω πού είναι τα ωριά της. Λοιπόν, έχουμε και τα δύο εδώ. Λοιπόν, αν το πατάω και το γυρνάω, κλειδώνει. Οπ. Αυτές οι μαγκές έτσι έχει φυσικά αυτό εδώ το setup με το gimbal και την GoPro. Αυτό, πατάω εδώ πέρα και κλειδώνει όταν γυρνάω. Οπ, κοιτάξτε. Ενώ όταν το αφήνω, γυρνάει μαζί μου. Ωραία, ας το γυρίσω πίσω. Μπροστά. Εδώ. Λοιπόν. Τέλεια. Ωραία, πάμε να περπατήσουμε μπροστά. Αυτό απλώς το γυρνάω έτσι, δεν χρειάζεται να γυρίσω όλο το gimbal. Λοιπόν, προχωράμε στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. Και παράλληλα θα σας λέω διάφορα πράγματα. Λοιπόν, το ένα πολύ αρνητικό πράγμα σε σχέση με το DJI είναι ο ήχος. Ο ήχος που γράφεται από το δικό του μικρόφωνο είναι τραγικός. Και επίσης, επειδή κάνει λίγο φασαρία το ανεμιστηράκι της κάμερας, του gimbal, αυτό που έχει εδώ πάνω, εδώ εκεί πέρα βλέπετε κάτι, μια σχάρα τέλος πάντων, αυτό εκεί κάνει θόρυβο και δεν γράφει καλά τον ήχο. Το άλλο setup με την GoPro έχει πολύ καλό ήχο, βασικά η GoPro έχει πολύ καλό ήχο και το gimbal δεν κάνει φασαρία, κάνει μια ελάχιστη που την καταλαβαίνεις μόνο όταν είσαι πραγματικά σε μέρος που έχεις απόλυτη ησυχία. Αλλά και πάλι αυτός ο ήχος από την GoPro είναι πάρα πολύ χρησιμοποιήσιμος. Αυτό χρησιμοποιούμε, επειδή γενικά όλα τα vlog τα κάνω σε τέτοια φάση. Εδώ κοντά είναι, κοντά στο στόμα μου, με ακούει καλά, γράφεται καλά ο ήχος. Αυτό χρησιμοποιούμε, είναι ωφέλιμος ήχος και για την εκπομπή ακόμα. Αν χρειαστεί να κάνω άλλα πλάνα κτλ. Ή με την άλλη κάμερα βάζουμε εξωτερικό μικρόφωνο. Και αυτό είναι που πρέπει να κάνεις και στο DJI, πρέπει να βάλεις εξωτερικό μικρόφωνο, είτε ψήρα, είτε να βάλεις ένα μικρόφωνο κάμερας και να το σταθεροποιήσεις κάπου εδώ. Υπάρχουν κάτι gadget, θα τα πάρουμε και αυτά, που εδώ πέρα έχει λίγο χώρο ανάμεσα στο κινητό και στο gimbal για να βάζεις το μικρόφωνο. Ωραία, σε αυτό το σημείο, ποια κάμερα κοιτάξω, τις έχω split screen τώρα στο μοντάζ, αυτό κοιτάμε και τις δύο. Λοιπόν, θα κοιτάω εδώ στη μέση, όχι, εδώ, λοιπόν. Σε αυτό σημείο να σας πω ότι αν θέλετε να δείτε ένα φανταστικό review για το Osmo, για αυτό εδώ, θα βάλω το link από κάτω στο κανάλι, στο Unboxholics, το καλύτερο κανάλι στην Ελλάδα για τεχνολογία, το κανάλι του Σάκη του Καρπά, πολύ καλός φίλος, και της παρέας του από την Αριδαία, και κάνανε ένα φανταστικό βίντεο για αυτό εδώ το μαραφέτη, για το DJI. Έχει πολύ ωραία πλάνα, περιγραφή ακριβώς τι κάνει. Σας προτείνω να το δείτε αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες στο DJI. Αυτό το βίντεο που κάνω εγώ είναι κυρίως για να τα συγκρίνουμε. Κοιτάξτε εδώ μαγκιά, αυτό είναι το καλύτερο. Πατάς δύο φορές και γυρνάει σε σένα. Τρεις φορές. Τρεις, ένα, δύο, τρία. Επο. Και πάμε τώρα μπροστά. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τον ήχο τώρα του DJI μόνο του. Ο ήχος μόνος του, αυτός είναι του DJI του Osmo. Ο ήχος μόνο του Osmo. Γεια σας, μ' ακούτε καλά? Και αυτός είναι ο ήχος από την GoPro. Για πείτε μου, για συγκρίνετε κατάσταση. Ωραία. Το ότι έχει joystick είναι φανταστική φάση. Δηλαδή, αυτό έχει γίνει προέκταση χεριού μου, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ καιρό. Αλλά τώρα που έχω και ένα πράγμα με joystick, που μπορώ να το κινώ, να το γυρνάω όπου θέλω. Κοιτάξτε εδώ και προς τα πάνω και προς τα πάνω. Ωπ, ουρανός. Πάτωμα. Για να δούμε πόδια.
Ω, ναι, πλάνο πόδια. Πάνω. Ας πούμε τώρα ομπρέλες. Για να δούμε. Να κάνουμε ένα ωραίο πλάνο. Ανέβηκε πολύ. Τι έγινε. Όχι τώρα, δοκιμάζουμε. Κάμερες και τα δύο είναι. Κάμερες και ναι. Δοκιμάζω ποια είναι καλύτερη. Λοιπόν, για να δούμε και εδώ συγκρίνουμε και λίγο κραδασμούς. Ποιο κουνιέται πιο ωραία. Και έχει πιο ομαλή κίνηση. Συνεχίζουμε. Τώρα που έχουμε σχετικά χαμηλό φως, μπορούμε να αρχίσουμε να συγκρίνουμε λίγο και πώς γράφουν οι δύο κάμερες σε χαμηλό φωτισμό. Οσμώθηκα, έχω πορωθεί. Οπ. Για να δω, μπορώ να κρατήσω δύο γκίμπαλ με το ένα χέρι. Λίγο δύσκολο. Να είμαστε.
μια επιτόπου. Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Πάμε λίγο να δούμε νύχτα που θα τραβηχτεί μετά και θα μπει σε αυτό σημείο με τη μαγική τέχνη του μοντάζ. Και επιστρέφω σε λίγο. Να πούμε ότι και οι δύο κάμερες είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν χρησιμοποιώ ProTune στην GoPro ή κάτι άλλο περίεργο στην κάμερα του Osmo. Για να δούμε πώς αποτυπώνουν τα χρώματα, έτσι όπως είναι. Τώρα ένα ωραίο παράδειγμα χαμηλού φωτισμού. Ό,τι βλέπω στην οθόνη του Osmo είναι πολύ ωραίο. Νομίζω είναι καλύτερο από την GoPro. Αλλά αυτό θα το δούμε μετά στην οθόνη του υπολογιστή. Και βασικά θα το κρίνετε εσείς. Όταν το βλέπετε αυτό, γράψτε από κάτω ποιος σας αρέσει πιο πολύ. Να πούμε ότι για να αγοράσεις αυτά τα δύο setup θέλεις τα ίδια λεφτά. Το Osmo έχει τιμή λιανικής 750 κάπου. Η GoPro μόνη της, η Black, έχει 450 και άλλα 350 το Lempart, το gimbal, πιο πολύ βγαίνει, 800 βγαίνει. Απλώς την GoPro μπορείς να τη βγάλεις από εκεί που είναι και να τη βάλεις και αλλού, στο κεφάλι, σε selfie stick, δεν ξέρω τι, στο αμάξι. Έχει όμως και το Osmo διάφορα αξεσουάρ για να τη βάλεις στο αυτοκίνητο, στο ποδήλατο κλπ. Και έτσι έχει διπλή χρήση και αυτό. Να είμαι λοιπόν πάλι εδώ, είδατε τη νύχτα που τραβήχτηκε μετά και με την τέχνη του μοντάζ μπήκε πιο πριν. Γράψε σχόλιο. Ποιο πιστεύετε ότι θα δίνει καλύτερο? Εγώ έχω εδώ καιρό την GoPro με το gimbal, το Lempart. Τώρα αποκτήσαμε το Osmo. Το δοκιμάζουμε. Πιστεύω ότι σχετικά γρήγορα θα το μάθω καλά εδώ πέρα να το χρησιμοποιώ και να γίνει και αυτό προέκταση του χεριού μου. Για να το χρησιμοποιούμε καλά στο Happy Traveler. Είναι υπερεργαλείο για μας. Εντάξει. Η τιμή του δεν είναι για να πεις «Α, θα το πάρω για χόμπι να τραβάω λίγο βιντεάκια». Αλλά αν είσαι επαγγελματίας, πιστεύω ότι σε βοηθάει πάρα πολύ και έχεις τέλεια εικόνα, χωρίς κούνημα, σε πολύ καλό budget. Λοιπόν, αυτά. Γράψτε σχόλια από κάτω. Αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, κάντε ένα like και γράψτε ό,τι θέλετε κι άλλα. Δείτε το βίντεο των Unboxholics για το Osmo. Θα βάλω το link από κάτω. Να περνάτε τέλεια. Φιλιά πολλά, καλές γιορτές, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ανάλογα με το πότε βλέπετε αυτό το βίντεο. Και αναμένετε Happy Traveler επεισόδια για να δείτε πώς χρησιμοποιούμε αυτά εδώ τα μαραφέτια εν δράση. Αυτά, να είστε καλά, φιλιά πολλά, γεια!